Είναι υποκριτική ανησυχία σας για την προστασία ανήλικων μεταναστών, ασυνόδευτων και όσων αναμένουν οικογενειακή επανένωση, όταν εσείς είστε που προωθείτε όλες τις συμπεριλαστικές επεμβάσεις, εσείς και οι σύμμαχοί σας. Γιατί η πολιτική καταστολή είναι αυτή που οδηγεί σήμερα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να σχεδιάζει ως και πλωτά φράγματα παγίδες στο Αιγαίο για τους μετανάστες και πρόσφυγες, βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους, ανοίγοντας δρόμο για νέες πολύ νεκρές τραγωδίες στο Αιγαίο. Σας λέμε, ούτε να το σκέφτεστε. Πάρτε τώρα πίσω αυτά τα απάνθρωπα σχέδια. Τοποθετηθείτε κι εσείς, κυρία Επίτροπε. Συνυπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και το Δουβλίνο εγκλωβίζεται τόσα χρόνια στην Ελλάδα δεκάδες χιλιάδες αιτούντες άσυλο σε άθλιες συνθήκες. Το ψευδοδίλημα ανάμεσα σε κλειστά κολαστήρια τύπου Αμυγδαλέζας Νέας Δημοκρατίας και ανοιχτά τύπου Μόριας του ΣΥΡΙΖΑ έχουν τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι απαράδεκτα και κοινή κατάληξη τον πολλαπλασιασμό των απελάσεων, την περιστολή των εναπομείνατων δικαιωμάτων των ετούντων άσυλο. Ενάντια στην επικίνδυνη ευρωενωσιακή πολιτική και τον εθνικισμό, απαιτούμε μετάβαση των ετούντων άσυλο στις χώρες προορισμού τους, ανθρώπινα κέντρα φιλοξενία στην υπηρετική χώρα με γρήγορες διαδικασίες. Ένας ανήλικος άστεγος, φυλακισμένος, απροστάτευτος, χωρίς εκπαίδευση, μακριά από την οικογένειά του.